Να μείνουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα των ανακοινώσεων για την επαναλειτουργία της αγοράς. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, τον κύριο Ηλία Ξανθούλη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ξανθούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μετά από πολύ αγώνα, τελικά φαίνεται ότι η κυβέρνηση και με τη σύμφωνη γνώμη των λοιμοξιολόγων δίνουν το πράσινο φως. Η αγορά ξεκινά λοιπόν και πάλι από την Δευτέρα. Με μέτρα, με αποστάσεις, με SMS, αλλά τα καταστήματα ξεκινούν ούτε με click away, ούτε με click in, κανονική λειτουργία καταστημάτων. Ήταν θετική η είδηση, ύστερα από τόσο καιρό και μετά το ξαφνικό κλείσιμο που δεν το περιμέναμε, ήρθε να λειτουργήσουμε ξανά την αγορά. Φαντάζομαι... Πάλι με μέτρα, ναι, τα οποία τηρούσαμε, τηρούμε και θα τηρούμε. Σε αυτό θα σταθούμε και στη συνέχεια. Καταρχήν φαντάζομαι ότι η ικανοποίηση είναι αναμενόμενη και απόλυτα κατανοητή από τον εμπορικό κόσμο. Είναι πολύ το διάστημα που τα μαγαζιά δεν έχουν δουλέψει. Ένα ωράριο το οποίο έχει ανακοινωθεί είναι ένα συνεχές ωράριο για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, οι καταναλωτές και με μια δυνατότητα την επόμενη Κυριακή να λειτουργήσουν τα καταστήματα προαιρετικά. Αυτά είναι αυτά που ανακοινώθηκαν. Ναι, είναι ένα ωράριο το οποίο είναι από τις 7 το πρωί ως 8 το βράδυ. Ναι. Ανάλογα την κίνηση που θα έχει ο κάθε επαγγελματίας θα μπορεί να το καθορίζει. Mm-hmm. Είπε για την επόμενη Κυριακή θα είναι ανοιχτά γιατί ύστερα από τόσο καιρό κλεισμένα τα καταστήματα θα ίσως χρειαστεί κάποιος κόσμος να εφοδιαστεί κάποια πράγματα. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση για τους επαγγελματίες, γιατί είδαν το σπίτι τους να ανοίγει. Ναι. Γιατί τα μαγαζιά μας είναι το σπίτι μας. Είχατε ξεχάσει να ανοίγετε τις επιχειρήσεις σας. Είχατε ξεχάσει τι σημαίνει να είστε έμποροι, έτσι. Για να λέμε είχαμε την αλήθεια. Είχαμε ξεχάσει ότι είμαστε έμποροι, είχαμε ξεχάσει τη συναλλαγή με τους πελάτες. Είχαμε ξεχάσει τους καταναλωτές, τους φίλους μας, γιατί οι περισσότεροι καταναλωτές είναι και φίλοι μας. Γιατί ζούμε σε μια μικρή κοινωνία και είναι μια χαρά η οποία δεν μπορούμε να την κρύψουμε. Είναι αυτονόητο αυτό. Βέβαια, ταυτόχρονα θα πρέπει όλοι για να το διατηρήσουμε αυτό στο επίπεδο από το οποίο θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Ξέρω ότι τα καταστήματα τηρούν τα μέτρα, ότι η προσπάθεια η δική σας είναι πάντα να ενθαρρύνετε τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα και οι πολίτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Γιατί ξέρετε, οι ανατροπές όπως ήταν ξαφνικές πριν από αρκετές εβδομάδες μπορεί να ξανάρθουν αν όλοι δεν είμαστε όπως πρέπει προσεκτικοί. Κοιτάξτε, οι επαγγελματίες τηρούσαν τα μέτρα και θα τα τηρήσουν. Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση σε όλους, γιατί έδειξε η κυβέρνηση ότι με το παρατρό μπορεί να μας κλείσει, γιατί και σήμερα ήταν αυστηρές οι συστάσεις που έκανε ο Υπουργός. Ναι. Εγώ ζητάω από όλους τους επαγγελματίες να τηρούν τα μέτρα και από τους καταναλωτές να ακούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επαγγελματιών. Και να τηρούν τα μέτρα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο και δεν πρέπει να δώσουμε λαβή σε κανέναν να μας κλείσει. Γιατί κλείσαμε άδικα, τόσο καιρό είμαστε κλειστοί, τόσο καιρό είχαμε κλειστές τις πόρτες των καταστημάτων μας, που κατά εμάς ήταν χωρίς λόγο. Ναι. Έτσι, γιατί και με το κλικ, με την παραλαβή να παίξω, ναι. Είπαν ότι επιβάρυνε το εμπόριο την κίνηση, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν το εμπόριο η επιβάρυνση της κίνησης. Και γι' αυτό οδηγηθήκαμε και σε αυτή την απόφαση. Οπότε από εδώ και πέρα πολύ πολύ προσοχή. Ταυτόχρονα, κύριε Ξανθούλη, εκτιμώ, όπως και άλλοι συναδελφοί σας λένε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Βαγενάς, μας είπε πριν από λίγες ώρες, δεν σταματά εδώ ο αγώνας. Έχουν δημιουργηθεί υποχρεώσεις οικονομικές του εμπορικού κόσμου, οι οποίες για να βγουν σε πέρας θα πρέπει να έχουν τη στήριξη της πολιτείας με μέτρα ουσιαστικά. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι το διάστημα από εδώ και πέρα μπορεί να καλύψει όλη τη ζημιά που έχει προηγηθεί όλους τους προηγούμενους μήνες. Κοιτάξτε, αυτό που ζητάγαμε τόσο καιρό από την κυβέρνηση είναι από τη στιγμή που δεν μπορεί να μας βοηθήσει να μας αφήσει να δουλέψουμε. Ναι. Με τα μέτρα, με περιορισμούς, με οτιδήποτε. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο κύριος μας αγώνας ήταν για να ανοίξουν τα καταστήματα. Ο κύριος μας αγώνας την επόμενη μέρα είναι να κρατηθούμε ανοιχτοί και ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε. Γιατί δυστυχώς μας κλείσανε χωρίς να φταίμε. Και δεν έχουμε πάρει τίποτα. Ο επιχειρηματικός κόσμος δεν έχει πάρει απολύτως τίποτα. Έχει πάρει αναστολές και δάνεια. Τίποτα άλλο δεν έχει πάρει. Αναστολές. Λίγο πολύ,
Όλοι λίγο πολύ κάτι πήραν και οι εργαζόμενοι πληρωθήκαν και τα ασφαλιστικά τους και όλα και κάποια πήραν είτε λιγότερα είτε περισσότερα από το μισθό τους, έτσι. Ναι. Και οι άνεργοι πήρανε, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν κόπηκε τίποτα, οι συνταξιούχοι δεν κόπηκε τίποτα, οι μόνοι που περάσαμε γιορτές χωρίς λεφτά και αν δεν μας ανοίγαν μπορεί να πεινάγαμε και περισσότερο, είναι οι επαγγελματίες. Άρα θα πρέπει να στηριχτείτε, να υπάρξουν αυτές οι πλατφόρμες, αυτές οι διευκολύνσεις που ζητάτε. Να ευχηθώ καλή νέα αρχή από Δευτέρα, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε. Ελπίζω να μην δώσει κανένα, δηλαδή, και θα ξανακάνω έκκληση, να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα. Έτσι, αυτό γιατί είναι το... να μην δώσουμε λαβή για να μας ξανακλείσουν. Αυτό είναι το πιο βασικό. Νομίζω ότι θα σας ακούσουν οι συναδελφοί σας και ότι έχετε όλη την ίδια φιλοσοφία. Κύριε Ξανθή. Θα είμαστε και εμείς επιφυλακοί. Να είστε καλά, να έχετε δύναμη για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.